Ακόμα έναν πελάρικο. Να κάνουμε. Καλώς την Αριστονίκη μας. Ήρθες, καλώς όρισες, μα τι ωραία σκουλαρίνια. Είσαι σίγουρο ότι δεν τα κλείψες στον κουρού σου? Όχι, εμφορεί έτσι πράγματα η Μαρία. Ακόμα. Ακόμα. Λοιπόν, το σκυλί παρακαλώ να σταματήσει να μυρίζεται ψυχολόγων. Κάτσε στα πόδια μας. Δεν έχει κάτι καινούριο να μάθεις. Είναι η Τζόπλιν. Μη σε πιάσει τα χέρια της. Ξέρεις να μου κάνουμε ρούχτες. Τι έκαμε? Έβγαινε έξω. Και μετά ήρθε ο Λογκαμάρι και μου έφερε ένα σκαντζόχυρο. Εζούσε? Ναι. Και αφήκαμε τον να φύγει. Δεν τον έφαγε. Μπράβο, Λάκη. Μπράβο, Λάκη μου. Δεν ήθελα να το φάγει με το σαγκάθια. Και ήρθε, άνοιξε την πόρτα να μην μέσα. Και προσπάθησε να μου πει, αλλά μάμα να δεις, αλλά μάμα να δεις, πήγαινε έρκετο. Ώσπου και πήγα και είδα το σκαντζόχυρο, μου τον έβαλε ακριβώς και μέσα στην είσοδο, την αυλόπορτα. Σου λέει, ναι, εντάξει, σου λέει, έχουμε και ένα σκαντζόχυρο εδώ. Μπράβο, Λάκη μου. Να σέβεσαι την άγρια φύση. Εντάξει. Ναι. Τώρα όμως ήρθε η θεία Αριστονίκη και θα γυρίσουμε βίντεο. Πώς είστε, θεία? Πώς είσαι, θεία Αριστονίκη, τελείωσαν εξετάσεις σου? Δικές μου. Αφού τις ζεις. Όχι ακόμα. Ακόμη! Ακόμη! Άντε, φύγε σκυλό. Είπες να κάνουμε βίντεο με μανίκια, ναι. Με μανίκια χαμηλά και τώρα ήρθες με τη ζακέτα. Κρυώνω σήμερα. Να σε υπενθυμίσω ότι είχε 30 βαθμούς έξω. Είναι δύσκολες μέρες. Είναι με αυτές οι μέρες δύσκολες. Τι ανακαλύψαμε νυχτές. Τι ανακαλύψατε? Πότε ξεκίνησε η Chrome μου? Πότε? Θυμούμουν ότι όταν ήμουν μικρή, είχε μια φάση που γεμίσαν το στόμα μου άφθες. Και ήταν ανθεκτικές τις θεραπείες. Με πήγαινα σε μια γιατρό, πήγαινα σε άλλη, με βάζα μου μελάνια μέσα στο στόμα, τίποτε. Και ήταν στα 4 μου χρόνια. 44 χρόνια διάγνωστη. Ναι, Λάκη, αλλά όλοι ζουν μια ολόκληρη ζωή αδιάγνωστοι και μετά πεθαίνουν. Οπότε τώρα. Εμένα δεν μπορεί να γίνει μαζί σου, ρε φίλε. Είναι παιχνιδιάρη σήμερα. Πήγαινε, παιδί μου, στη θέση σου. Αφού δεν ξέρεις να κάνεις βίντεο. Έβαλαμε σε χθες να περπατήσεις ή πήγαινε στραβά. Λάκη μου, μη με γλύφεις, ρε Λάκη μου. Στο δωμάτιο σου. Τι με παγωτό. Μπορώ και το φέρμα που είμαι σαν έγκυος. Έλα, στο κρεβάτι σου. Ευχαριστώ. Πάρε πιο μπροστά την καρέκλα σου, θα μην έχει τρόπο να μπει μέσα. Τον μπάλε. Ρε, μας είμαι στα πόθηκε μας, ρε. Θελάκι μου, πήγαινε να κάτσεις. Παρακαλώ να περάσει ο σκύλος. Παρακαλώ να περάσει ο σκύλος. Μην ξαναμπείς από κάτω, α! Να σου μιλώ. Εσείς όλοι που λέγατε ο σκυλί μου είναι πάκο. Κάτσε, μπράβο, εκεί. Κάτσε, Βούδας. Βούδας, γιατί έχεις τώρα να παρακολουθήσεις ψυχοεκπαίδευση. Βούδας. Δεν παπούτσια σου πάλι. Καθαρίζει μου τα το μωρό. Μυρίζεται την Τζόπλιν, νομίζω. Αλήθεια. Είσαι ένα μυστήριο, Λάγκη. Μυρίζουν τα παπούτσια μου Τζόπλιν. Φυσικά μυρίζουν Τζόπλιν. Νομίζεις ότι ξεφεύγει τίποτα στο λαγωνικό? Τώρα σας δείξω την κατάσταση. Τώρα να δείτε την κατάσταση. Ω, καλά. Πού είναι το λαγωνικό? Προς το παρόν βλέπετε το φόρεμα της εγκυμοσύνης. Πού είναι το λαγωνικό? Να το λαγωνικό. Άιστα. Ωραία μου σούδα. Ωραία μου σούδα. Θα τρεντάρεις πάλι στο YouTube. Λοιπόν, πες μου τα νέα σου. Ακόμα έχεις εξετάσεις? Ακόμα έχουμε εξετάσεις. Γυρίζουμε τους γιατρούς. Α, και εμείς. Εγώ είμαι πολύ τρέντι γιατροί. Αυτά. Ετοιμαζόμαστε για τα στρατά. Τα στρατά. Όλα τα καλά. Εγώ ξέρεις τι έκανα όταν πήγαινε το παιδί μου στρατό. Τι? Το 15. Είχαμε ένα γνωστό σκηνοθέτη, θυμάσαι τον?
που πήγε να μας σκηνοθετήσει το πρώτο επεισόδιο του. Ναι, θυμούμε το, ναι. Που ήταν κύριος ο σκηνοθέτης, ήθελε έναν πρωταγωνιστή για μια διαφήμιση του Κυπριακού στρατού. Θυμάσαι τώρα? Θυμήθηκε τώρα. Για τις σπουδές. Είχαν ένα πρόγραμμα που οι φαντάροι σπουδάζαν παράλληλα. Οπότε ήρθε το παιδί μου στη Λευκοσία, έκαμε τη διαφήμιση. Εφίλησα τον, αγκάλιασα τον, ξέρω εγώ, έφυγε και την επόμενη ημέρα το πρωί πήγε αυτό στο στρατό και εγώ με την Κυριακή στο αεροδρόμιο και πήγαμε στην Κρήτη μια εβδομάδα ταξίδι. Δεν πήγα καν να τον πάρω στο στρατό. Μάλιστα. Αυτά. Έντια να βασανίζουμε. Και βασανίζω. Επήγε με τον παππούν του. Επήγα όμως τις 40 μέρες που ορκίστηκε. Μάνα μου, το παιδί μου ήταν ένα παιδί. Ταλαιπωρημένο. Εμαύρισε μέσα στους ήλιους, επάστηνε. Δεν μπορεί να κάνει 40 μέρες ώσπου να δεις. Και 40 μέρες, νομίζω έχουν λιγοστεύσει τώρα οι μέρες. Α, τότε κάναμε 40 μέρες να δούμε τα παιδιά μας. Ναι, αλλά εσένα πήγαινε και λίγους μήνες στρατό. Τι σημαίνει, έχει σημασία. Εντάξει, νομίζω μια εβδομάδα. Ναι, έχει σημασία. Είτε ήταν εξαμηνίτες, είτε ήταν. Τότε πήγαιναν 26 μήνες στρατό, μου πήγαινε ο Λαζαρός. Και τα παιδιά τα οποία γεννηθήκαν και δεν ήταν Κύπροι και κυπριοποιήθηκαν αργότερα. Ήταν η τελευταία χρονιά ο Λαζαρός που δικαιούται να πάει μόνο 6 μήνες. Αλλά η κατάταξη ήταν για όλους το ίδιο στο Κεν Πάφου. 40 μέρες. Δεν ξέρω. Να πηγαίνεις κι εσύ στη Σκόπια να του παίρνεις φαγητό. Όχι, εντάξει, είπαμε. Σίγουρα θα πηγαίνει. Δεν θα πηγαίνει. Είμαι σίγουρη. Δεν, όχι. Είμαι σίγουρη. Ας τον εκεί να πήξει. Μεγάλες δηλώσεις ακούτε. Ας τον να πήξει, δεν θα του παίρνω φαγητό στη Σκοπιά. Θα σε δούμε, κυρία. Όταν θα έρχεται, θα τρώει το παιδί. Θα σε παρακολουθήσω. Θα σε δώσω μετά. Πώς νιώθεις που μεγαλώνει το παιδί σου? Περίεργα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ θα νιώθω μια ανακούφιση. Το παιδί μου, στο μεταξύ, είναι... Πόσο είναι τώρα, ένα 85, 86, πόσο είναι? Ένα 83, κάπου. Έναν πανύψιλον αγόρι και πανέξυπνον αγόρι. Α, ετύπωσα και τούτο που μου είπες να τυπώσω. Και όνα πολλά. Το θέμα των Πανελληνίων. Μεγάλο πρόβλημα αυτό το θέμα. Δεν το διάβασα. Δεν το διάβασα ακόμη. Μου το στείλε μια φίλη και θα το διαβάσω. Και θα έρθω να κάνουμε debate. Ναι. Θα έρθω σπίτι σου, να είμαστε εγώ και εσύ να τσακωνόμαστε με τον άντρα σου και γιο σου. Όχι, δεν νομίζω να... Θα τους έχω κάνει φροντιστήριο μέσα εδώ να έρθεις. Σιγά που θα τους πείσεις. Πώς σου φαίνεται εσένα αυτό? Εν το διάβασα, απλώς το τύπωσα. Το τύπωσα, δεν προλάβα να το διαβάσω. Αγάπη μου, έχω να πω σε χιλίους γιατρούς. Έχω και ένα σκυλάκι. Καταλαβαίνεις ότι είναι για σένα που μιλάμε. Όχι, δεν είναι για σένα που μιλάμε, Λάκη μου. Ένα σκυλάκι, κοπριτάκι. Εντάξει. Στο κοπριτάκι. Θα πάει και ο Λάκης στρατό για να μάθει. Ο Λάκης είναι να πάει στον Λέξη. Αλλά ξέρεις τι κάνει να πάει. Τι κάνει. Τρολάρει τον Αλέξη και οργανώνει όλους τους υπόλοιπους εναντίον του Αλέξη. Έχουμε και τη γάτα μας τον Αλέξη, η οποία βάλει τους όλους σε τάξη. Πώς και η γάτα σας? Είναι στρατηγός. Αφού κακοποιούσε την Τζόπλιν, η γάτα, την Τζόπλιν. Σκέψου τι γάτα είναι. Ο Αλέξης είχε πολλές γάτες. Έδερνε την Τζόπλιν. Την Τζόπλιν εδέχεται. Όχι, έκλαιε. Έβλεπε την και έφευγε. Στην Τζόπλιν είναι ένα θηρίο, να πεις. Ναι, όλη την αυλή την έδερνε. Είπε μας ο Αλέξης ότι μετά την εκπαίδευση αυτόν το γατί πρέπει να εξαφανιστεί από την αυλή, γιατί χαλά την εκπαίδευση την Τζόπλιν. Έλα να σου πω. Εν τότε που κάμενε παιδιά μελούν τη γειτονιά. Είναι η κόρη σου η πρόστιχη του. Ναι, αυτή. Έχει πάει με όλους τους γάτους της Καλαβασού και όλων των περιχώρων. Πώς τη λένε? Λίτσα. Λάκη, τώρα που θα πας εκεί στον Αλέξη, μπορείς σε παρακαλώ να φάεις τη Λίτσα. Να το φάει Λίτσα. Δεν τρώγεται με τίποτα εκείνη. Μας έλεγε ο Αλέξης ότι... Εστηρώσετε τη Λίτσα για φυσικά καλό, για την εστηρώ... Μετά από... Μετά από 28 γέννες. Δεν προλαβαίναμε. Μέχρι να κλείσουμε ραντεβού στο κτηνίατρο, να φτύξει ξανά με έναν έγκυος. Ξέρεις ότι λένε ότι ο σκύλος παίρνει από, από το χαρακτήρα του. Αυτή ήταν γάτα, αγάπη μου. Και η γάτα παίρνει από το χαρακτήρα, από τα σκουπίδια τη μαζέψαμε. Εμείς να τη σώσουμε, αν θέλαμε. Ούτε δικιά μου γάτα.
Τέλος πάντων, οπότε την ανέλαβε ο Αλέξης γιατί χαλούσε την εκπαίδευση την Τζόπλη. Έχει πήρε ένα λιμένο. Και τώρα παίρνει όλα τα νεοφερμένα σκυλιά, τα νεοσύλλεκτα. Ό,τι ράτσα και να είναι, τα κανονίζει αυτή. Τα ψυχολόγοι τη γάτα είναι ψυχολόγου. Λοιπόν, αν δεν πάμε να γυρίσουμε κανένα σοβαρό, δεν μας είπες τίποτε juicy σήμερα. Τι juicy να σας πω. Κάτι έτσι ρε παιδί μου, να δημιουργήσεις έναν πανικό, να δημιουργήσεις μια αναστάτωση. Ευχαριστούμε. Είμαστε, θέλουμε να έχουμε ήρεμες μέρες. Δεν μπορώ άλλες αναστατώσεις. Μου αρκούν οι προηγούμενες εβδομάδες, των προηγούμενων εβδομάδων. Θες ένα στατώνω. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θες, έχω πολλά περιστατικά να σου πω. Όχι. Θα σου περιγράψω. Αν θες. Όχι. Αθές αυτές τις μέρες. Αφήστε με ήσυχη. Έχουμε βιώσει την αφόρητη τοξικότητα. Όλοι. Όλοι όμως. Το ξέρω. Εμπίλουν και με μια φίλη μας στην Αθήνα. Με δύο φίλες μας στην Αθήνα και λέμε τα ίδια. Τους λέω είναι ζέστη και έχει βαρέσει τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν είναι ζέστη, αν είναι το κλίμα, αν είναι η κλιματική αλλαγή. Η αγένεια είναι και ο δικαιωματισμός και η τοξικότητα. Μα όλοι είμαστε μια εβδομάδα μαζεμένοι. Φαίνεται ότι η εποχή. Ευνοεί. Πώς βγαίνουν τα σαλιγκάρια μετά την προχή. Εφουάζονται οι τοξικοί. Είναι... Να ακούσεις το podcast μου την Πέμπτη. Εντάξει. Μήπως έχεις στη ζωή σου έναν τοξικό, αγενή άνθρωπο με δικαιωματισμό που σε ταλαιπωρεί αδίκως ή έχεις πολλούς. Μ' αρέσει που ρωτάς. Είναι ερώτημα. Μην το ρικόφεις. Α, είναι να πάω στην Αθήνα. Το ξέρω, αγάπη μου, να πας. Θα πω την Παρασκευή. Να πας. Τα μαλλιά μου είναι στα γεμάτα coconut oil. Τα έχεις κάνει... Υποτιθέμενη θεραπεία, αλλά το λάδι καρύδας λιώνει και πάει στο λαιμό μου. Λαιμός μου... Έχει γίνει καρυδάτος. Θα τα λούσω μετά. Να πω στην Αθήνα την Παρασκευή και το Σάββατο... 12, να τα πω σωστά γιατί λέω λάθος τις ώρες. 12 με 4 θα είναι το πρώτο ψυχολογικό εργαστήριο. Στο V1935 Hotel Apartments. 5 με 9 θα είναι το δεύτερο, την Σάββατο. Και την Κυριακή, πάλι 12 με 4 στο τρίτο και 5 με 9 το τέταρτο. Και μετά τη Δευτέρα θα έρθω σπίτι μου στο σκυλί μου. Μπράβο, αγαπητοί. Yeah. Να περάσεις όμορφα και χαιρετισμούς σε όλους. Θα δώσω. Και το θέμα μας είναι η συνεξάρτηση του δεύτερου εργαστηρίου. Πόσο πρόβλημα να έχεις με τη συνεξάρτηση, μπορείς άραγε να το ξεπεράσεις. Ξέρεις ότι... Τέλος πάντων, θα τα πω στο εργαστήριο. Πάει! Τώρα να κάνουμε σοβαρό βίντεο.